θέατρα μεγάλα με 5.000 κόσμο, που σβήνα τα φώτα στην πλατεία και βγαίναμε πάνω. Και την ώρα που ανέβαινα Στέλιος, το λέω και να τριχιάζω, ήταν ένα κομμάτι που έλεγε «Αναστενάζω». Βγαίνει φωτιά. Αυτό το αναστενά, αυτό το «Α» του Στέλιου, που ήταν τεράστιο πελώριο, δεν πλημμύριζε μόνο την αίθουσα και τα αυτιά αυτών που ήταν κάτω. Πλημμύριζε τις ψυχές των ανθρώπων. Και ξαφνικά έβλεπες, επειδή τα τραγούδια που έλεγε ήταν ειδικά φτιαγμένα για τους ξενιτεμένους. Για τους μετανάστες. Γιατί εκεί, ναι, εκεί απευθυνόταν αυτή η περιοδία, αν θέλεις. Έβλεπες ξαφνικά στην αντιφεγγιά των προβολέων που ήταν κάτω στη σάλα, έβλεπες ξαφνικά και άσπριζε από μαντήλια. Κλαίγαν όλοι κάτω. Εγώ το. Κοίτα, τώρα έχω ανατριχιάσει ειλικρινά. Κάθε βράδυ το άκουγα αυτό από το Στέλιο, αυτό το αναστενά, αυτή την τενούτα, αυτή την κορώνα. Κλαίω, ραγίζουν τα βουνά, αυτό το λες. Ναι. Αυτό το «Α» το πρώτο ήταν συγκλονιστικό. Μετά πες ότι ξέρω εγώ. Δεν συνηθιζόταν η φωνή του Στέλιου. Δεν τη μάθανες ποτέ. Ποτέ δεν τη βαριώσουν. Ποτέ δεν ερχόταν να πει ότι εντάξει, ξεχύλισε. Ποτέ ήταν άδειο πάντα το ποτήρι της ψυχής σου. Άδειο. Πάντα το ποτήρι της ψυχής σου για να δεχθεί τη φωνή αυτή. Thank you.